και χθες το άλλο. Μας φέρνουν τροπολογίες οι οποίες είναι σχεδόν σαν ένα νομοσχέδιο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, πέρα από την εξαίρεση φωτοβολταϊκών από ανταγωνιστικές διαδικασίες, μας φέρνει πολλούς σταθμούς για τη ρύθμιση της σύνδεσης της Κρήτης, που εμείς μάλιστα το ζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ σε αυτή την αίθουσα και δεν την έφερε, ενώ είχε πρόβλημα να ηλεκτριστεί η Κρήτη, και ενώ το καλώδιο είναι τοποθετημένο από διαγωνισμό και δημοπρασία του ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος του 20 ολοκληρωμένο, το μεγάλο έργο Πελοποννήσου Κρήτης. Και το βασικό που βλέπουμε εδώ, στο άρθρο 3, είναι ότι απαλλάσσονται άδειες παραγωγής του 2010 και 2011, που αφορούν τεράστιες ποσότητες, βλέπω ότι είναι άνω των 2.000 ΜΒ στην Κρήτη, από την υποχρέωση κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου, που οι πληροφορίες μιλάνε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, έρχεστε και απαλλάσσετε την υποχρέωση ενός που έχει άδεια να κατασκευάσει το δρόμο για να πάει σε ένα ξενοδοχείο, λέω παράδειγμα, του τον κάνετε και του λέτε μπορείς να λειτουργήσεις το δικό σου έργο, αναιρώντας τους κανόνες της προσφοράς του και της άδειάς του, εκ των υστέρων, μετά από 10 χρόνια. Που οφείλεται, και θα τα πούμε όταν έρθει ο Υπουργός, στο ότι τότε ένας άλλος Χατζηδάκης είχε απελευθερώσει τότε την αγορά ενέργειας και δεν μπορούσε να βρει τα άκρη. Και τώρα έρχεστε και το διορθώνετε. Καλώς, κύριε Φαντάρη. Όμως, εδώ έχετε καταλύσει κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας. Και προκύπτει ένα ζήτημα. Αλλάζετε εκ των υστέρων μετά από 10 χρόνια τους κανόνες μιας άδειας, υποτιμώντας όλους τους υπόλοιπους που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν αν το έργο δεν είχε υποθαλάσσιο καλώδιο. Πώς θα γίνει αυτό? Κατοχυρώνουν κάποιοι δικαιώματα όταν υποβάλλουν αίτηση για ένα άλλο έργο και τους το δίνεται με άλλη μορφή και μάλιστα μιλάμε για 2.000 ΜΒ. Αυτό νομίζω ότι είναι τραγικό. Και τραγικό είναι να μπαίνει στην τροπολογία. Και να μπαίνει χθες το βράδυ ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε νομοσχέδιο πριν μια εβδομάδα. Και συζητήσαμε για το αν υπάρχουν τροπολογίες. Νομίζω ότι όλα αυτά αποδεικνύουν τα σκαλιά που κατεβαίνει σιγά σιγά αυτή η κυβέρνηση. Κατεβαίνεται όλο και πιο χαμηλά. Απαξιώνεσαι στην κοινωνία, στη συνείδηση του κόσμου. Το κακό είναι ότι απαξιώνεται και την πατρίδα μας. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο καθήκον που θα έχει η επόμενη πρωτευτική κυβέρνηση. Να σηκώσει μια πατρίδα βαριά πληγωμένη από τη Νέα Δημοκρατία ξανά όρθια. Αλλά εμείς θα το καταφέρουμε. Καλώς, γιατί θα είναι ο λαός μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.